κινητό που μπορείς το πρωί να νύφει και σε να καθαρίζεις τα δόντια σου και να βλέπεις βίντεο YouTube ενώ το κινητό σου είναι στον νηπτήρα. Ή μήπως το θες για όταν κάνεις μπάνιο. Ωραία. Και να βλέπεις ταυτόχρονα και βίντεο στο YouTube, δεν ξέρω. Μπορεί να ταράς και τον εαυτό σου πίσω όπως κάνω εγώ τώρα. Που επίσης μπορείς να το ρίχνεις από ψηλούς τόπους ή να πηδάς μαζί του. Αλλά κοίτα, επειδή το θέλω, δεν θα πάω τώρα να το πεντάξω από τον μπαλκόνι μου ή να πάω, ξέρω εγώ, σε καμιά πολυκατοικία το ρίξω να δω αν επιζήσει. Αλλά ναι, μπορεί να κάνει και αυτό. Πεις, νομίζω πρέπει να αλλάξω. Listen, man. Το καλό που σας θέλω να αφήσετε ένα like. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι παίρνω αυτή τη στιγμή. Δεν μπορείς να φανταστείς τι παίρνω αυτή τη στιγμή. Κάτσε να το φυλάξω. Και τώρα που τέλειωσα επιτέλους να κάνω τον καρακιόζι, μπορούμε να προχωρήσουμε στο review unboxing του Doogie S60. Αλλά πώς θα είναι το unboxing. Ωραία, παιδιά, θα σας δείξω τι έχει στο κουτί. Σε τέτοιο κουτί έρχεται. Αρκετά ωραίο. Και όταν το ανοίγεις είναι σε αυτήν την σακουλούα. Ωραία. Ωραία, μέχρι τώρα καλό. Ωραία. Όταν το ανοίξεις, κοίτα, δεν έχει κάτι σπουδαίο μέσα. Να είμαι ειλικρινής, γιατί το παρατραβάω αυτό, δεν ξέρω. Έχει μέσα USB cable. Ωραία, για να το φορτίζεις. Έχει αντάπτορα για να το φορτίζεις, να το βάλεις στην πρίζα. Και έχει και αυτή βίδα. Και τώρα θα μου πει, βίδα, κατσαβίδι. Πώς το λέει τίποτα στην Ελλάδα, ρε. Κατσαβίδι, κατσαβιδούι. Θα μου πεις τώρα, Άξελ, γιατί θες κατσαβιδούι σε ένα κινητό. Χαχα, το κατσαβίδι το θες γιατί δεν υπάρχει SIM tray εδώ που ξέρεις να βάλεις μέσα και να το τραβήξεις. Πρέπει να ξεβιδώσεις πίσω. Θα το ξεβιδώνεις έτσι, ξέρω εγώ. Και ανοίγεις αυτό και να εδώ μπαίνει SIM, μπαίνουν κάρτες μνήμης και αυτό βιδώνεται πίσω μετά, ξέρω εγώ. Επίσης δεν είπα, έρχεται μαζί με screen protector και έχει ήδη πάνω ένα screen protector. So, αν σου χαλάσει αυτό το screen protector, έχεις απευθείας άλλο. Γιατί είμαι τόσο χαϊπερισμένος. Με λίγα λόγια είναι ένα κινητό από αυτά, τα ξέρεις, κινητό που σε αντέχει, που πάνε κάτω από το νερό. Μπαίνουν μέσα στη σκόνη, δεν παθαίνουν τίποτα. Είναι πολύ σκληρά στα χτυπήματα, δηλαδή δεν παθαίνουν τίποτα από χτύπημα. Μπορείς να σκοτώσεις με αυτό το πράγμα, λέει. Άμα το ρίξεις στο κεφάλι κάποιου, θα το σκοτώσεις. Επίσης, εάν πάρεις αυτό το κινητό ή οποιοδήποτε παρόμοιο κινητό, μην βλέπεις τα βίντεο στη νύχτα ξαπλώντας έτσι. Γιατί άμα σου πέσει στο κεφάλι, θα μείνεις είτε με μαύρο μάτι, είτε χωρίς μάτι, να μου κάνεις παρέα εμένα. Είτε χωρίς ζώνη, είτε με σπασμένη μύτη, κατάλαβες. Είναι βαρύ. Δεν είναι βαρύ βασικά, είναι από μέταλλο, so. Δεν ξέρω από τι υλικό είναι, ξέρω εγώ είναι σκληρό, εντάξει. Ωραία, για όσους ενδιαφέρονται για το βάρος, είναι 400 γραμμάρια. Μαζί με την μπαταρία. Έτσι γράφει. Μπαταρία δεν βγαίνει, by the way. Επίσης έχει μερικά έξτρα κουμπιά, σαν αυτό για την κάμερα. Εδώ είναι το on-off. Και το PTT. Το PTT είναι για μερικά προγράμματα που πιάνουν κρίση τραλιώσματα που κάνει. 1, 2, 3, test over. So, είναι για τέτοια σημεία. Το volume up and down εδώ. Και εδώ κάτω έχει SOS button, όπως βλέπεις που γράφει. Είναι, ρυθμίζει τα settings που θέλεις, ας πούμε, το κατασπατημένο και στέλνει αυτόματα SMS σε συγκεκριμένο ρυθμό που θέλεις με το location σου και γράφει please help. Ή μπορείς να γράψεις ό,τι θες εσύ. Έχει και fingerprint sensor. Έχει και wireless charging. Για να με λέει κρενής, είναι ωραίο το wireless charging και παίζει να το χρειάζεσαι. Στο IKEA μπορείς να πάρεις ένα πραγματάκι που είναι wireless charging για 30 ευρώ και ξέρω απλά το βάζεις δίπλα από το κρεβάτι σου και το φορτίζεις. Έχει πόση μπαταρία έχει? Έχει 5580 mAh. Πώς το προφέρεται μπαταρία? So, προσωπικά εμένα παίζει να μου πηγαίνει 3 μέρες το κινητό. Το να ανοίξεις charging port επειδή είναι πάει κάτω από το νερό, προφανώς πρέπει να το κάνουν πολύ, πολύ δύσκολο να μπορεί να μπει νερό μέσα στο charging port και μέσα στο headphone jack. So, να το ανοίξεις το. Για να ανοίξεις το USB charging port χρειάζεσαι λίγη δύναμη και νύχια. Ή μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κατσαρίδι το οποίο έρχεται με αυτό. Και αυτό γίνεται και έτσι το ανοίγεις. Βλέπεις πως είναι. Είναι πολύ. Το headphone jack είναι λιγάκι πιο εύκολο να το ανοίξεις γιατί έχει που να το πιάσεις. So, βλέπεις, άνοιξε με τη μία το headphone jack. Αυτό συγκεκριμένο μου ήρθε από Banggood και αυτή τη στιγμή στο Banggood είναι 223 ευρώ. Δεν πέρασε από το Λονίο. Με κανονικό ταχυδρομείο μου το στείλανε.
Θα το λινκάρω στην περιγραφή όσοι ενδιαφέρεστε. Επίσης θα λινκάρω πιο φθηνές εκδόσεις παρόμοιου κινητού, γιατί ξέρεις, μπορεί να μην θέλεις να ξέρεις 220 για το κινητό, αλλά θα ενδιαφέρει αυτό το κινητό. Γιατί μπορεί εσύ να σπάει συνέχεια την οθόνη, ή να σου πέφτει συνέχεια και να χαλάει το κινητό. Ή μπορεί να δουλεύεις κάπου που μπορεί να χρειάζεσαι αυτό το κινητό, μπορεί να θέλεις να μην θέλεις να ξέρεις 220 ευρώ, ή μπορεί να θέλεις πιο φθηνό, απλά να αντέχει εσένα ή το παιδί σου ή το σκύλο σου. Ή τον βάτραχο σου, I don't even know. So, να σου πω λίγα τα specs του κινητού, θα τα διαβάσω απευθείας από εδώ. Ωραία, so, είπαμε την μπαταρία, είπαμε 21 MP πισινή κάμερα, νομίζω το γράφει και εδώ. Ωραία, με ένα ωραίο flash. Η προστινή κάμερα είναι 8 MP. Θα τα ρίξω βίντεο στο τέλος να δεις, γιατί κάτω από τον ώρα δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο καλή ήταν η ποιότητα, έτσι, okay. Έχει 6GB RAM και 64GB storage ενσωματωμένο και μπορείς να τα επεκτείσεις και με SD card αν το χρειάζεσαι. Είναι οχταπύρινο, αλλά τα 4 cores του είναι στα 2,5 GHz και τα άλλα 4 cores του είναι στα 1,4 GHz. Να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι προ τα κινητά. So, διαβάζω όλα από την σελίδα, να ξέρετε. Η οθόνη είναι 5,2 inch και είναι πάρα πολύ bright. Είναι τόσο bright που δεν το παίρνει η κάμερα. Από αυτή είναι πάρα πολύ φωτεινή. Στον ήλιο δεν θα έχει θέμα να κοιτάς την οθόνη. Έρχεται με Android 7. Μόλις το άνοιξα, όταν το άνοιξα, κατευθείαν έκανε 2 updates. Αυτό είναι καλό. Να το συγκρίνω σε μέγεθος με το Xiaomi Note 4 που μου έστειλε προηγουμένως στο Banggood. Ξέρω εγώ, so. Καταλάβεις πάνω κάτω. Πόσο. Δεν είναι πιο μεγάλο από το Xiaomi, αλλά είναι πολύ πιο χοντρό. Αν το δεις. Κυρίως γιατί σε αντέχει! See what I did there? No, okay. Δεν έχω δοκιμάσει το wireless charging γιατί δεν έχω κάτι στο σπίτι που να δίνει wireless charging. Αλλά, σου λέω, 30 ευρώ εκεί, αμπούμ, ήρθε σπίτι, το απλά το βάλε σε ένα σημείο και τελείωσε. Δεν χρησιμοποιάς ποτέ σου το USB. Εκτός αν είσαι on camping for a week or some shit. Επίσης έχει toolbox, ωραία. Και έχει μέσα sound meter, compass, flashlight. Heart monitor, για να το δοκιμάσουμε. So, το βάζεις το δάχτυλο σου στην κάμερα και μετράει το heartbeat σου. Αυτό θα είναι καλό για battlegrounds. Μετά από κανένα 1v1 στο battlegrounds, μπορώ να μετρήσω το heartbeat μου. Να δω πόσο. Γιατί έχω 102 αυτή τη στιγμή! Έχει bubble level, peak hanging, height measure, magnifier, alarm, pedometer. Plumb up, δεν έχω ιδέα τι είναι. Protector, pressure. Να σου πω, φαίνεται. Έχει πάρα πολλά πράγματα, ωραία. Έχει αυτό το bubble meter για να μετρήσεις πόσο ευθεία είναι κλπ. Κλπ. Με το καλό ανάφερα όλα πράγματα για αυτό το κινητό. Και μπορώ να πω, I think it's worth it, για συγκεκριμένα άτομα νομίζω θα είναι τέλειο. Άμα δεν θα ενδιαφέρει αυτό ή τα άλλα ποιος είναι μοντέλα, σας είπα, link στην περιγραφή. Okay, so είμαι στο αμάξι αυτή τη στιγμή με την προστινή κάμερα του Doogie Doogie S60. Θα κάνω για το τέλος αυτά τα βίντεο τεστ. So, έτσι είναι η προστινή κάμερα. Έχει αρκετό καλό. Έχει ωραίο wide angle. No, δεν είναι υπερβολικά wide angle. Έχει πολύ χώρο. Περισσότερο από το δικό μου Xiaomi, ξέρω εγώ. So, yeah. Πώς σας φαίνεται. Τι είναι η πίσω κάμερα. Είμαι σε ένα parking. Περιμένω. Κουνιέμαι τώρα, so μπορεί να είναι shaky. So, δες πώς είναι τώρα που δεν. Δεν ξέρω. Πώς φαίνεται αυτή η στιγμή. Εσύ τι να μου πείτε. Η πίσω κάμερα. Καλή.